Βλέποντας και αυτές τις εικόνες από το σύστημα εκεί εναέριας κυκλοφορίας τους ελεχτές, πόσα αεροσκάφη χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της Κύπρου? Γιατί βάσει των γραφικών που έχουμε μπροστά μας πρέπει να είναι εκατοντάδες καθημερινά. Στο ΦΥΡ Λευκοσίας, στο ΦΑΡ Λευκοσίας, αγαπητέ κοιτά, διακινούνται κάθε χρόνο περίπου 400.000 πτήσεις. Καθημερινά πόσο περίπου? Καθημερινά εξαρτάται από την ημέρα. Σαν το καλοκαίρι πάμε μέχρι 1.500 πτήσεις, το χειμώνα λιγότερε. Αλλά ολόκληρο τον χρόνο περίπου 400.000 πτήσεις, που για μας, για την μία μικρά χώρα όπως την Κύπρο, είναι ένας μεγάλος αριθμός, λόγω και του ότι το FIR μας είναι μεγάλο, δυσανάλογο του εδάφου μας, αλλά και τη στρατηγική σημασία που έχει το FIR μας για πολλές χώρες. Απλώς να αναφέρω το παράδειγμα ότι 90% των πτήσεων από το Ισραήλ στον υπόλοιπο κόσμο περνά από το FIR Λευκοσίας. Επομένως, έχει σημασία, έχει στρατηγική σημασία. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα που αναφέρονται στο δημοσίευμα του Φιλελεύθερου και έχω ακούσει και την υπουργό που μίλησε τώρα, εμείς αυτά τα προβλήματα, αγαπητέ Νικήτα, τα λέγαμε από καιρόν. Και δεν πόσοι λέγαμε, πρέπει να προσληφθούν, κύριε Χρήστο, κύριε Πέτρου? Νικήτα, δεν θέλω να επισερθώ στα πόσοι προσληφθούν στα συνδικαλιστικά. Εγώ θέλω να σταθώ στο στρατηγικό επίπεδο, ότι δεν είναι δυνατόν ένας τομέας τόσο όπως οι αερομεταφορές, η πολιτική αεροπορία, πολύπλοκος, από τεχνικής φύσης, επιχειρησιακής, νομικής και πολιτικής φύσης, κυρίως πολιτικής φύσης, να μην έχουμε μια εθνική στρατηγική πάνω σε αυτά τα θέματα, να ξέρουμε πού πάμε. Αυτοσχεδιάζουμε on a day-to-day basis. Από μέρα σε μέρα παίρνουμε ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε και παίρνουμε άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Είναι αυτό που λέμε για χρόνια και επιμένουμε πάνω σε αυτό. Θα επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική πολιτικής αεροπορίας. Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας της κρατικής εταιρείας για την ναυτιλία, που θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα αυτά, όχι όλα, αλλά πολλά από τα προβλήματα, η απόφαση για την δημιουργία αυτής της εταιρείας, όπως γνωρίζετε, λήφθηκε το 2006. Σήμερα έχουμε 2018. 12 χρόνια και δεν καταφέραμε μία απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τότε, από την κυβέρνηση, να την υλοποιήσουμε. Θα μπορούσα και να φέρω τις ευθύνες κάποιων που έχουν για αυτό το θέμα, αλλά δεν θα το κάνω και σίγουρα δεν είναι ευθύνη της νυν υπουργού, η οποία παρέλαβε αυτό το θέμα πριν λίγους μήνες. Όμως υπάρχουν υπουργοί και υπάρχουν και διευθυντές οι οποίοι πραγματικά δεν έκαναν σωστή δουλειά. Και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, ας γίνει τώρα πρέπει η σωστή δουλειά πριν φτάσουμε σε σημείο να μιλάμε για όλη αυτή την κατάσταση για να μην βρίσκουμε άκρη, κύριε Πέτρου. Ναι, αλλά άμα προσθέσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα και τα προβλήματα που έχουμε με τις παρανομίες της Τουρκίας στο FIR, αντιλαμβάνεστε ότι όντως οι ελεχτές εναέρας κυκλοφορίας της Κύπρου, οι οποίοι επιτελούν ένα καλό έργο, είναι επαγγελματίες, είναι αφοσιωμένοι, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Άμα προσθέσεις και αυτόν την έλλειψη υποδομής, το γεγονός ότι χτίσαμε ένα κτίριο, ένα κέντρο ελέγχου που στήχησε 10 εκατομμύρια πριν 11 χρόνια και το έχω και πέρα σύμφωνα με τα προβλήματα. Άρα το ζητούμενο είναι ότι θέλουμε ελεγχτές, θέλουμε να πάρουμε τα μέτρα μας, θέλουμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Πέτρου. Και να αναφέρω επίσης, Νικήτα, ότι οι μισθοί των ελεγχτών δεν πληρώνονται από το Κυπριακό κράτος. Μάλιστα, κατανοητό. Άρα δεν υπάρχει. Άρα δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ο προπολογισμός ούτε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πέτρου. Να είστε καλά.